8η ημέρα καύσωνα με την θερμοκρασία σε νέα τροχιά ανόδου από τα δυτικά και τις επόμενες ημέρες σταδιακά και στην υπόλοιπη χώρα. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, ο υδράργυρος αναμένεται να σκαρφαλώσει στους 43 βαθμούς Κελσίου και σε περιοχές της Μεσσηνίας. Έχουμε σε εξέλιξη έναν καύσωνα ο οποίος έχει μεγάλη διάρκεια, ουσιαστικά απασχολεί αρκετές περιοχές της χώρας μας από την περασμένη Τρίτη. Είχαμε μία αιχμή την περασμένη Παρασκευή και Σάββατο, οπότε είδαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Τις υψηλότερες, μάλιστα, τις είδαμε σε περιοχές του Πελοποννήσου, όπως τα Καρπαθά, στη Μεσσηνία. Έχουν μια μικρή πτώση Δευτέρα, Τρίτη, ίσως και Τετάρτη. Πέμπτη και Παρασκευή όμως έχουμε και νέο άνοδο της θερμοκρασίας, οπότε σε αρκετές περιοχές βιώσουμε πάνω από 10 ημέρες συνεχόμενων ημερών με πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Τώρα, την Πέμπτη περιμένουμε τις πτώσεις της θερμοκρασίας στη χώρα μας, όπου σε αρκετές περιοχές της υπηρετικής χώρας και ειδικότερα της Πελοποννήσου θα δούμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Περιμένουμε για παράδειγμα και σε περιοχές της Ηλίας και της Μεσσηνίας και της Λακωνίας αλλά και της Αργολίδας να δούμε θερμοκρασίες που θα φτάσουν να ξεπεράσουν 40 βαθμούς. Εκτιμούμε ότι σε αυτές τις περιοχές πιθανόν να δούμε και παραπάνω την Πέμπτη, που θα είναι πιο ζεστή ημέρα. Την Παρασκευή θα έχουμε έτσι μια μεταβολή από τη δυτική τουλάχιστον Πελοπόννησο, λόγω της ενίσχυσης των μοριοδυτικών ανέμων στο Ιόνιο θα πέσει λίγο η θερμοκρασία προς τις μέγιστες τιμές, θα παραμείνουν όμως υψηλές στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου. Από το Σαββατοκύριακο θα επανέλθουμε σταδιακά σε κανονικές θερμοκρασίες και έτσι θα κλείσει μάλλον και η επόμενη εβδομάδα όπως δείχνουν τα στοιχεία. Στις παραθαλάσσιες περιοχές όπως η Καλαμάτα, η θερμοκρασία αναμένεται να κυμανθεί σε χαμηλότερα επίπεδα. Η Καλαμάτα, επειδή είναι παραλιακή πόλη, έχει χαμηλότερες θερμοκρασίες, αυξημένη όμως υγρασία και μείωση δυσφορία. Τα εσωτερικά του νομού είναι αυτά που ζεσταίνονται περισσότερο και εκεί που είδαμε και στις προηγούμενες ημέρες πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες, στις υψηλότερες στη χώρα. Εκτίμησή μου ότι πρέπει να έχει πολύ ζέστη επομένως στα εσωτερικά. Την νομού Μεσσηνίας, θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα στις περιλαϊκές περιοχές, μη υγρασία όμως έτσι και μια κάποια δυσφορία. Από την Παρασκευή, το δυτικό τμήμα επομένως και οι περιοχές Μεσσηνίας θα δροσίσουν κάπως και από το Σαββατοκύριακο πλέον θα έρθουμε σταδιακά στις κανονικές για την εποχή θερμοκρασίας. Αυξημένες θα διατηρηθούν οι συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης, κυρίως στα δυτικά και νότια. Θα έχουμε μια μεταφορά σκόνης στη δυτική και νότια χώρα. Βέβαια, είναι σε μεγάλη ύψη, δεν αναμένεται να επηρεάσει ιδιαίτερα στα χαμηλότερα στρώματα. Σίγουρα όμως προσθέτει, θέλετε, μια άλλη δυσκολία μαζί με την αυξημένη υγρασία στην κατάσταση που βιώνουμε με τις υψηλές θερμοκρασίες. Η διάρκεια του καύσωνα και όχι οι υψηλές θερμοκρασίες χαρακτηρίζονται ως ασυνήθιστα φαινόμενα για την εποχή. Το να έχουμε ένα κύμα καύσωνα τέλος Ιουνίου είναι φυσιολογικό. Δεν είναι κάτι το οποίο μας παραξενεύει. Είδαμε υψηλές θερμοκρασίες, έχουμε δει και υψηλότερες τέλος Ιουνίου. Αυτό που ξεφεύγει από τα συνηθισμένα των τελευταίων ετών είναι η διάρκεια του. Θα κάνουμε μια αποτίμηση στο τέλος. Τώρα, κάποιες περιοχές έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες σαν σύνολο πάνω από 10 ημέρες και είναι κάτι το οποίο τον ξεχωρίζει, αν θέλετε, σαν καύσωνα, σαν θερμό επεισόδιο από αυτά που είχαμε τις τελευταίες δεκαετίες, σίγουρα θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια.